Χαιρετίζουμε τη 48η προειδοποιητική απεργία που είναι σε εξέλιξη του ναυτεργατικού κινήματος με καθολική συμμετοχή των ναυτικών. Επιβεβαιώνοντας ότι χωρίς τους ναυτικούς προπέλα δεν γυρνά. Γιατί με τη δουλειά τους παράγουν όλο τον πλούτο για να τον απολαμβάνουν αποκλειστικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αυτό δεν είναι απλώς αδικία, αλλά είναι στιγμή εκμετάλλευση που έχουν συμβάλει όλες οι κυβερνήσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με τους νόμους τους υπέρ των εφοπλιστών και ας μην παίρνει μέρος στην ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιέχει και τα δικά του αντεργατικά νομοθετήματα. Εκεί που σταματάει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος και μαζί να μην φορολογηθούν οι εφοπλιστές, μη τυχόν και χάσουν κανένα σέντ από τα μύθιτα κέρδη τους. Γι' αυτό είναι και άσφαιρη η κριτική του. Εξάλλου, στα κύρια αιτήματα των αυτεργατών είναι η ανανέωση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με ουσιαστικές αυξήσεις πάνω από 12% που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Και βεβαίως είναι και η απόσυρση των αντιναυτεργατικών διατάξεων στην αναθεώρηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα. Καταθέτω λοιπόν τα αιτήματά τους και έχουν δίκιο, γιατί ο κώδικας ιδιωτικού ναυτικού δικαίου ψηφίστηκε το 1958 και παίρνει και έχει μέσα του όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας εποχής σκληρών διώξεων κατά των αυτεργατών, του εργατικού λαϊκού κινήματος και των κομμουνιστών για να δοθεί όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ενσωματώνει τις συνεχείς τροποποιήσεις αντεργατικών νόμων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στον κώδικα δημοσίου ναυτικού δικαίου, μέχρι και τον ευρωκανονισμό για την κατάργηση του καμποτάζ στην ακτοπλοεία και γενικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και προτάσεις με βάση την αντεργατική διεθνή σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006. Ξέρουμε ότι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι στρατηγικής σημασίας για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, γιατί ενισχύει την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητά του. Γι' αυτό οι ποντοπόροι εφοπλιστές δεν προσέρχονται με τις δικές σας πλάτες και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σε διαπραγματεύσεις για συλλογική σύμβαση από το 2010. Επιδιώκεται τον ενταφιασμό των συλλογικών συμβάσεων, των ναυτικών στο νέο κώδικα, με τα 306 άρθρα του. Αναδείξαμε από την αρχή ότι περιέχει πολύ επικίνδυνες διατάξεις, πραγματικό τερατούργημα και ζητήσαμε την απόσυρσή του. Ωστόσο, σας προτείνουμε τουλάχιστον να αποδεχτείτε την τροπολογία του ΚΚΕ για το άρθρο 165, το οποίο επαναδιατυπώνουμε, ώστε οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού να ρυθμίζονται από τις ελληνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συμφωνούνται από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των πλειοκτητών εργοδοτών και των αυτεργατών κατά κατηγορία και είδος πλοίου και θα δεσμεύει υποχρεωτικά όλους τους εργοδότες. Γιατί το παρόν νομοσχέδιο πλήττει στην καρδιά της κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άλλα κρίσιμη σημασίας δικαιώματα ναυτεργατών, ενισχύει και επεκτείνει την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας που ρυθμίζει τα ελάχιστα, στηρίζοντας ένα επικίνδυνο καθεστώς δουλεμπορίου, κατακρεουργεί και ρίχνει τα ανευτεργατικά δικαιώματα στα τάρταρα. Μειώνει δραματικά τους μισθούς της κλαδικής σύμβασης των ποντοπόρων πλοίων και χρησιμοποιείται για την ένταση εκμετάλλευσης των αυτεργατών με βαριές συνέπειες στην ασφάλεια των πληρωμάτων και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Εξάλλου, επιδίωξη του νομοσχεδίου με την τροποποίηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου είναι η σύμβαση ναυτολόγησης,
Οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα των αυτεργατών αριθμίζονται από αυτή την αντεργατική Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που κυρώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το 2012. Όλοι μαζί, παρέα. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τους μισθούς, γενικότερα τις αμοιβές των αυτεργατών και τα εργασιακά δικαιώματα, ώστε διαρκώς να οδηγούνται προς τα κάτω, να γίνονται οι ναυτεργάτες φτηνότεροι. Χαρακτηριστικά, η Διεθνή Σύμβαση προβλέπει 72 ώρες δουλειά τη βδομάδα. Ποιος ανθρώπινος οργανισμός το αντέχει? Το μισό μισθό σε σύγκριση με την κλαδική σύμβαση των ποντοπόρων, άδεια μόνο 2,5 μέρες το μήνα, ενώ οι ναυτεργάτες έχουν κατακτήσει στην κλαδική σύμβαση 8 μέρες το μήνα. Δυστυχώς, αυτά επιδιώκεται να υιοθετηθούν σε μια σειρά άρθρων, όπως τη λύση σύμβασης ναυτολόγησης με τακτική καταγγελία από τον πλειοκτήτη. Διαμορφώνεται τις προϋποθέσεις να πετούν οι εφοπλιστές τους ναυτεργάτες από τα πλοία σαν την τρίχα από το ζυμάρι, ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα. Ακόμα και σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος του ναυτικού, νοσηλεύεται εκτός πλοίου και δικαιούται νοσήλεια και πλήρη μισθό, όχι όσο διαρκεί η ασθένεια, αλλά για 4 μήνες που είναι εξοργιστικό. Αλλά και σε περίπτωση που ο πλειοκτήτης κηρυχθεί σε πτώχευση. Τα δεδουλευμένα του ναυτικού θα αφορούν μόνο τους 6 τελευταίους μήνες πριν την ημέρα της κήρυξης της πτώχευσης. Δηλαδή, αν υπάρχουν οφειλές περισσότερων μηνών, παραγράφονται. Αυτό είναι ληστεία δεδουλευμένων. Αλλά και στα ζητήματα ευθύνες για ζημιές ρήπανσης από πετρέλαιο και μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. Μπορεί να χρησιμοποιείται και να παραπέμπεται σε διεθνείς συμβάσεις, όμως ταυτόχρονα δίνεται το δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης, δηλαδή να αποζημιώνει για ρήπανση με πολύ πολύ λιγότερα ο εφοπλιστής, όπως και για την αποκατάσταση των συνεπειών σε εργαζόμενους, εμποροβιοτέχνες, εστιατόρια, τουριστικά καταλήματα, αλλοιείς, ψαράδες, αλλά και αποκατάσταση στο περιβάλλον. Και φυσικά, πλοίαρχος και πλήρωμα, τα εξυλαστήρια θύματα για ρήπανση και άλλα ατυχήματα. Ο πλειοκτήτης αλόβητος, μονάζικα δικά του, μόνο να κερδοφορούν. Όπως απαράδεκτο και επικίνδυνο είναι το άρθρο 50 που ζητάμε να αποσυρθεί και προς τούτο καταθέτουμε στα πρακτικά και το υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Επίσης, πολλά άρθρα υπάρχουν για τη θαλάσσια ασφάλιση πλοίων φορτίου και μάλιστα με λεπτομέρειες. Όμως, για την ασφάλιση των ναυτικών, της ανθρώπινης ζωής, σχεδόν τίποτα. Είναι η αναλώσιμη. Μάλιστα, σε άρθρο καθίσταται προαιρετική ασφάλιση για την κάλυψη από πολεμικούς κινδύνους σε ό,τι αφορά τους ναυτεργάτες. Και ξέρουμε ότι με επίκεντρο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, οι εφοπλιστές με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Με ναύλο, ακόμα και 480.000 δολάρια την ημέρα. Για πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και με τον πιστόλι στον κρόταφο των αυτεργατών που στέλνονται στο στόμα του λύκου, στη Μαύρη Θάλασσα και γενικότερα σε επικίνδυνες περιοχές. Αυτή η στιγνότερη εκμετάλλευση των εργατών της θάλασσας αυξάνει την κερδοφορία στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Γι' αυτό η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 21% του παγκόσμιου και το 59% του ευρωπαϊκού στόλου.
Οι εφοπλιστές κτίζουν εκατοντάδες νέα και αγοράζουν μεταχειρισμένα πλοία. Μόνο μέσα στο 2021 και 2022 παρήγγειλαν αντίστοιχα 135 και 117 πλοία. Διέθεσαν για νεότευκτα και μεταχειρισμένα πλοία το τεράστιο ποσό των 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Χορός δισεκατομμυρίων. Ενώ στην πενταετία 2018-2022 η αξία του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 92%. Έφτασε τα 160 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό εσείς το παρουσιάζετε και το ονομάζετε ναυτιλιακό θαύμα. Όμως βασίζεται στη σκληρή δουλειά και εκμετάλλευση των αυτεργατών και σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θωρακίζει και διευρύνει τα προνόμια των εφοπλιστών. Γι' αυτό και δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργατών της θάλασσας αυτό το νομοσχέδιο. Τα στοιχεία εξάλλου είναι μαρτυριάρικα. Από την Ελστάτ ο πίνακας που δίνει τον αυτεργατικό δυναμικό στα πλοία με ελληνική σημαία, δείχνει τη δραματική μείωση των αυτεργατών. Το 1978 ήταν 86.000 και το 2020 μόνο 16.500, δηλαδή μείωση 82%. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, ενώ δεν αντιμετωπίζετε τα προβλήματα της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης που είναι οξυμένα από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και υπονόμευση, όπως οι ελλείψεις εκπαιδευτικό προσωπικό, με την πλειοψηφία τους να είναι χαμηλόμισθοι, ορομίσθοι και όχι μόνιμοι. Και μπορεί να κάνει κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως έχει τις ίδιες ευθύνες, γιατί και στη θητεία του τα ίδια χάλια υπήρχαν. Εσείς τι κάνετε τώρα? Μειώνετε τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση υποβαθμίζετε τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο ετοιμάζεται την κατάθεση νομοσχεδίου στην κατεύθυνση σύμπραξης της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, στην πράξη θα προωθήσετε την πλήρη ενσωμάτωση της ναυτικής εκπαίδευσης στις κατευθύνσεις που θέλουν οι εφοπλιστές. Αυτό κάνετε. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό για την αναμόρφωση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου δίνει και νέα προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και γίνεται πιο επικίνδυνο για τους εργάτες της θάλασσας. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταψηφίζει και στηρίζει τον αγώνα των αυτεργατών. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανησυχία στα αστικά επιτελεία για την αγανάκτηση και άνοδο των αγωνιστικών διαθέσεων συνολικά των εργαζομένων, τη δυναμική που μπορούν να αποκτήσουν εργατικοί λαϊκοί αγώνες. Γιατί όλα δείχνουν ότι η καπιταλιστική οικονομία οδεύει σε επιβράδυση και πιθανόν σε νέα κρίση και η επίθεση του κεφαλαίου θα δυναμώσει. Επιβάλλεται λοιπόν από τώρα ο λαός να πάρει τα μέτρα του. Καλούμε λοιπόν τους ναυτεργάτες να αξιοποιήσουν την πλούσια πείρα που έχουν και να βγάλουν συμπεράσματα από την πολύχρονη επίθεση και την αντεργατική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται σε στρατηγική σύμπλευση στήριξης του εφοπλιστικού κεφαλαίου και να πάρουν την απόφαση μαζί με όλο το λαό να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ και στις εκλογές. Γιατί είτε επιτελικό κράτος, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε δίκαιο που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το αστικό κράτος είναι κράτος για τους λίγους, κατά των πολλών, κατά του λαού, υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, στρέφεται εχθρικά κατά
των εργατικών λαϊκών αγώνων, χρησιμοποιεί την καταστολή που έχουν ζήσει οι ναυτεργάτες δεκάδες φορές στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε άλλα λιμάνια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει θέσεις για τα επίκαιρα προβλήματα και φιλολαϊκές προτάσεις κάνει, όπως και σήμερα, με την τροπολογία που καταθέσαμε σε αυτό το νομοσχέδιο για μικρή ανακούφιση. Ταυτόχρονα όμως έχει και πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης του τόπου, γιατί ο λαός σήμερα μπορεί να ζήσει με σύγχρονα δικαιώματα και ποιότητα ζωής που αντιστοιχούν στον 21ο αιώνα. Βασικά εργαλεία είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας και η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής για να γίνουν λαϊκή περιουσία με ολόπλευρη αξιοποίηση του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού, με θεσμούς της εργατικής λαϊκής εξουσίας, με αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λαό κυρίαρχο στην εξουσία. Με διεθνείς συνθήκες που θα στηρίζονται στο αμοιβαίο όφελος με άλλες χώρες και λαού. Και λαούς. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούν να περάσουν τα πλοία, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία στα χέρια του λαού, να γίνουν κοινωνική περιουσία, να αναπτυχθούν σχεδιασμένα με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και τη λαϊκή ευημερία. Γι' αυτό η ισχυροποίηση του ΚΚΕ αποτελεί εγγύηση στον καθημερινό αγώνα. Είναι η δύναμη που μπορεί να μπει εμπόδιο στην οποιοδήποτε λαϊκή κυβέρνηση να δώσει όθηση στο διεκδικητικό αγώνα και να ανοίξει δρόμο για την ανατροπή της καπιταλιστικής απείλας και βαρβαρότητας. Καταψηφίζουμε λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο.